Φωτιά στο όρο σύμβολο κοντά στον Άγιο Σύλλα ξέσπασε το απόγευμα της 5ης 12 Νοεμβρίου λίγο πριν τις 8. Μάλιστα η φωτιά ήταν ορατή μέχρι και τη Νέα Ηρακλίτσα, ενώ την πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέας Περάμου, Μάκη Ζουμπλιός. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, ενώ στην περιοχή έπνεε ανασθενής ανέμη. Λίγο πριν τις 11, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας κατάφεραν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο και τελικά να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες της φωτιάς. Η φωτιά έκαψε περίπου 30 στρέμματα πευκόδασους. Η αλήθεια είναι ότι το σημείο είναι δύσβατο ακόμα και για τα οχήματά μας. Δεδομένου ότι είναι απομονωμένο και το δασικό οδικό δίκτυο σε εκείνο το σημείο είναι αρκετά υποβαθμισμένο. Εχθές λοιπόν το βράδυ περί τις 8 παρατέταρτο ειδοποιηθήκαμε για το συγκεκριμένο συμβάν από πολίτες όχι μόνο της Καβάλας αλλά του παλιού, της Ηρακλής και της Νέας Περάμου. Δεδομένου το προχωρημένο της ώρας η φωτιά μπορούσε να τη δει κανείς από πολλά και διάφορα σημεία. Το οποίο βέβαια οι πληροφορίες ήταν συγκεκριμένες και μας δυσκόλυψε λίγο στον εντοπισμό του. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο και με συντονισμένες ενέργειες καταφέραμε να σβήσουμε τη φωτιά. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας ερευνά τα αίτια ξεσπάσματος της φωτιάς. Σαφώς από την περιοχή εκεί δεν περνάει άνθρωπος. Ούτε πάει κάποιος να κάνει βόλτα εκεί. Το είδατε και μόνοι σας πολύ, όπως το εντοπίσατε και μόνοι σας. Ναι. Οπότε κάτι άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ από κάποιους διερχόμενους μετανάστες, πρόσφυγες στην πορεία τους αυτή τη γνωστή που ξέρουμε ότι όλοι προσπαθούν να πάνε προς τη Θεσσαλονίκη ακολουθώντας τέτοιους δρόμους. Mm-hmm. Οπότε μάλλον τα πράγματα προς τα εκεί τίνουνε. Άλλες αιτίες δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε, το μέρος είναι απομονωμένο. Δηλαδή αν δεν την βάλει τη φωτιά ανθρώπινο χέρι, αλλιώς δεν παίρνει αλλιώς φωτιά εκεί πέρα στο μέρος εκείνο. Σημειώνεται ότι την ώρα της φωτιάς ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με τον Αντιδήμαρχο Κυριάκο Σταυρίδη και τον επικεφαλής της παράταξης Συμπαράταξη Πολιτών, Άρη Βέρο, να αποχωρούν από την τηλεσυνεδρίαση για να πάνε στο σημείο της φωτιάς. Ενώ ο Δήμαρχος Καβάλας, Θεόδωρος Μουριάδης, δήλωσε ότι αν χρειαστεί θα συνδράμει την προσπάθεια της πυροσβεστικής και ο Δήμος με υδροφόρες.